Αγαπητοί συνάδελφοι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να γνωρίσουμε το νέο μας πρόγραμμα. Έχω να σας πω ότι η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει μας βοηθάει να προετοιμάσουμε και να αφομοιώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιτάχυνση του έργου μας. Άκου τώρα τι θα σου πω. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι που μας προετοιμάζουν να του άσχετου διαφορέ. Του έχω αποτέλειωση. Συνεχίζω. Η σημερινή πρακτική. Οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιτάχυνση του έργου μας. Με κοιτάνε όλοι από σβολωμένοι. Περίμενε να δεις τι έρχεται. Εγώ θα βγω με αυτό που θα ακούσεις τώρα. Επίσης, ταυτόχρονα η έκταση και η μέθοδος διαμόρφωσης ελεγχών παίζουν σημαντικό ρόλο για να καθορίσουμε ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής. Άκω να δει τι τους έχω για το τέλος. Περίμενε να δει. Εντάξει, αυτό που τους λέω δεν υπάρχει. Τα πιστεύουν όλα. Ήμουν πάρα πολύ προβληματισμένη για το που θα δώσω την ψήφο μου αυτή τη χρονιά. Αλλά δεσμεύτηκε που μου πάρει αυτοκίνητο. Οπότε, δελτισμένησε. Μετά από όριμη σκέψη και καλό προϋπολογισμό, στηρίζω Γιάννη Γέλση, γιατί υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει τις ορχήστρες του γάμου. Δαμποτό. Επειδή έχω κουραστεί να παθαίνω λάθη για να έρχομαι στη δουλειά και να παίρνω παραμάζωμα τρεις καραζόπορτες, ψηφίζω Γέλση Ιωάννη, γιατί μου έταξε ότι θα προσλάβει Σοφέλη να με φέρει στη δουλειά. Μετά από βαθιά περισυλλογή, αποφάσισα να ψηφίσω για τον Σιλάνη για να γίνει επιτέλους αυτή η εκπαιδευτική εκδρομή στον Βαλή να ψηφιστούμε στο ψηφιστικό κοινό. Ψηφίζω Γκέλση Ιωάννη. Επειδή βαρέθηκε να με βλέπει να ξεσκονίζω το ράφι μου, υποσχέθηκε πως θα μου βρει γαμπρό. Πώς τον είπαμε? Γκέλση. Γκέλσης. Ψηφίζω Γκέλση Ιωάννη, γιατί μου έταξε τριήμερη, τρίωρη εργασία, διακοποδάνεια και τι άλλο. Εταιρικό σπίτι και αυτοκίνητο μου έταξε. La, la, la.